Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Συνδεόμαστε απευθείας για αρχή με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννάκου. Γεια σας, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω για αυτή την εξέλιξη της τελευταίας ώρας, δηλαδή αυτές τις διαρροές που υπάρχουν, ότι αναβάλλεται, λέει, ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο που ήταν να ξεκινήσει αύριο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και αναρωτιέμαι, τι τύπου διαρροή είναι αυτή? Είχε συμφωνήσει η χώρα μας για διάλογο? Γιατί μέχρι και το μεσημέρι η κυβέρνηση έλεγε ότι αν δεν φύγουν τα πλοία, τα τουρκικά, το Roots Race κλπ, δεν θα κάτσει σε κανένα τραπέζι διαλόγου. Όχι, όχι, δεν είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήθελε να βρει κάποιο τρόπο να μειώσει την ένταση. Αλλά ξέρετε, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός όπου όλα αποφασίζονται με ομοφωνία. Ναι. Γι' αυτό και έχει σοβαρές δυσκολίες να λειτουργήσει υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης, εφόσον υπάρχει ομοφωνία. Και δεν νομίζω ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να παρέμβει και είναι ο κατάλληλος οργανισμός μεταξύ μας. Ναι. Άρα λέτε ότι το να διεξαχθεί ένας διάλογος ελληνοτουρκικός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ, δεν θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη διαδικασία για να λυθούν οι όποιες διαφορές έχουμε? Επί της ουσίας μιλώ, να γίνει μια τεχνική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό που φιλοδοξούσε για τη μείωση της ένταση να κάνει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά βλέπετε την επιμονή της τουρκικής πλευράς. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, η Τουρκία θέλει να παραβιάσει όλες τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ρυθμίσει συγκεκριμένα ζητήματα de facto, γιατί de jure δεν μπορεί. Ναι. Να τις παραβιάσει. Η Τουρκία βεβαίως είναι ένας παράγων που έχει ενδιαφέρον για την Ευρώπη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ναι. Η Ευρώπη από την άλλη πλευρά είναι μια ήπια δύναμη. Δεν είναι μια πολεμική δύναμη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το άρθρο 42 της Συνθήκης, ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε σύγκρουση, έχει υποχρέωση το σύνολο των κρατών μελών να στηρίξει το κράτος μέλος στο οποίο υφίσταται πίεση. Απλώς δεν περιγράφει με ποιο τρόπο θα το στηρίξει. Δηλαδή από εκεί, δεν τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν προκύπτει άμεση υποχρέωση για στρατιωτική συνδρομή. Έτσι, δεν Εγώ είναι. Το έχω γράψει το άρθρο 42 στην Επιτροπή της Καρντεστέν, κύριε Μελιγκόνη, για να υποστηριχθούν τα ελληνικά συμφέροντα. Ναι, δεν προκύπτει στρατιωτική υποχρέωση, έτσι δεν είναι? Χρειάζονται, όχι, χρειάζονται διαδικασίες να προηγηθούν και να συμφωνηθούν για να μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική συμμετοχή. Βλέποντας εσείς τώρα τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς, αλλά και από τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ, πόσο λίγες ήταν οι χώρες που ήταν στο μπλοκ των κυρώσεων, με τη Γαλλία, με τη χώρα μας, με την Αυστρία κλπ. Πιστεύετε ότι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη είναι τέτοιοι, πρώτον για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα μείνουμε μόνοι μας σε μια ενδεχόμενη εκτράχυνση των ελληνοτουρκικών, και δεύτερον ως προς το να επιτευχθούν επιτέλους και να εφαρμοστούν αυτές οι περίφημες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας? Θα σας πω κάτι. Ναι. Η συμπεριφορά του κυρίου Ερντογάν, η οποία είναι ακραία και στην ρητορική και στις κινήσεις που κάνει, δίνει την υποψία στους Ευρωπαίους ότι ό,τι και να κάνουν, αυτό θα συνεχίσει πάνω στο ίδιο μότο. Επομένως, για να πιάσουν οι κυρώσεις, πρέπει να είναι διαρκής και συνεχής έως ότου υποχωρήσει ο Ερντογάν. Αν θέλουμε κυρώσεις που να πλήξουν πραγματικά την Τουρκία. Όχι κυρώσεις που να κρατήσουν 5 μέρες, με καταλαβαίνετε. Και μετά να αρχίσουν πάλι οι γκρίνιες ότι δεν πέτυχαν οι κυρώσεις και άλλα τέτοια. Θέλετε να μας περιγράψετε κάποιες ιδέες? Εσείς ποιες κυρώσεις θα βλέπατε τέτοιες που, αυτό που λένε, να πονέσουν την Τουρκία και τον Ερντογάν? Καταρχήν, από αυτά που ζητάει η Τουρκία, να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή η ελεύθερη βίζα για τους πολίτες και τέτοια. Τα θέματα της Τελωνιακής Ένωσης να τις ξεκόψουν της Τουρκίας, ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δεύτερον, από αυτά που έχει ήδη
στις σχέσεις με τα μέλη, με τα κράτη-μέλη, και εκεί να υπάρξουν κυρώσεις. Κυρώσεις εναντίον προσώπων, κυρώσεις εναντίον εταιριών, οικονομικού χαρακτήρα θα έλεγα. Και όπως αντιλαμβάνεστε... Και κάπου εκεί στο βάθος θα ακουγόταν ένα nine από την Άγγελα Μέρκελ για τα 40 δις οικονομικών σχέσεων και δοσοληψιών μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας. Θα σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχει μία, όχι κατανόηση, αλλά καταλαβαίνουμε για ποιους λόγους η Γερμανία θα είχε μια τέτοια στάση. Αλλά κάποιος πρέπει να θυμίσει στη Γερμανία ότι μετά τον πόλεμο, με τον London Debt Agreement του 1953 στο Λονδίνο, όπου διεγράφησαν τα χρέη τους και τους έδωσαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στη χωρία των ανεπτυγμένων και δημοκρατικών κρατών, δεν έγινε αυτή η χάρη στη Γερμανία για να ξαναρχίσει να κάνει συμμαχίες με παρόμοιες συμπεριφορές σαν αυτές που έχει η Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το θυμάται πάντα η Γερμανία, η οποία είχε προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλοι άτακτοι, όπως η Ισπανία, η οποία έχει διάφορες σχέσεις με τη Μέση Ανατολή, με τις αραβικές χώρες, με την Τουρκία, η οποία επίσης έχει παρόμοια συναντήληψη. Και μικρότερες χώρες, έτσι. Ακούσαμε, έστω και αν δεν προβλήθηκε πουθενά, χθες τον Μαλτέζο Υπουργό Εξωτερικών να λέει στον Νίκο Δένδια μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι εντάξει, προκαλεί η Τουρκία μένα, αλλά εμείς δεν θέλουμε να τα σπάσουμε μαζί της, διότι έχει προσβάσεις στη Λιβική ακτοφυλακή και το τελευταίο που εμείς θέλουμε είναι να έρχονται αδιακρίτως μετανάστες και πρόσφυγες από τη Λιβύη στη χώρα μας. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι η Τουρκία με τη συμπεριφορά της απειλεί πολλές χώρες της Ένωσης. Και στην Ιταλία δημιουργεί πρόβλημα με την εμφάνισή της στη Λιβύη και με την εμφάνισή της στη Συρία. Δηλαδή η Τουρκία, κοιτάξτε, θέλει να είναι μεγάλη ναυτική δύναμη, κάτι που δεν ήταν στο παρελθόν, και ταυτόχρονα να μην γίνεται τίποτα στον περίγυρό της αν δεν έχει την άδεια της Τουρκίας, αν δεν το θέλει η Τουρκία. Και τρίτον, να ενεργεί αυτή μόνο στο δικό της περίγυρο και κανένας άλλος, έστω και αν έχει δικαιώματα. Βέβαια, κυρία Γιαννάκου, επειδή ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα να μπαίνετε και στη θέση αυτού που λέμε διεθνούς παράγοντα, αναρωτιέμαι, το βλέπετε να γράφετε και στο γερμανικό τύπο και όχι μόνο. Δεν ξεκίνησε ο Ερντογάν αυτή την προκλητική συμπεριφορά όταν η Ελλάδα με την Κύπρο και την Αίγυπτο και το Ισραήλ είτε τετραμερώς είτε σε άλλα σχήματα άρχισαν να μοιράζουν την ενεργειακή πίτα της Ανατολικής Μεσογείου χωρίς καν να καλέσουν την Τουρκία στο ίδιο τραπέζι? Δεν βρέχεται η Τουρκία από τη Μεσόγειο, θα σας έλεγε ένας εξωτερικός παρατηρητής. Ακούστε, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μια χώρα με τόση ακτογραμμή δεν θα έχει τίποτα. Ότι έχει το Καστελόριζο πλήρη επίρρεια να ενώσουμε την ΑΟΣ της Ελλάδας με την Κύπρο και η Τουρκία να μείνει περιορισμένη. Αυτό δεν λέμε πάνω κάτω ως χώρα? Προσέξτε, οι κανόνες λένε και η συνθήκη του Μοντίγκο Μπέι το λέει ότι ναι μεν τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, αλλά πρέπει η κάθε χώρα να συνεννοηθεί με τη διπλανή της για τα ζητήματα αυτά. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μόνο στο ό,τι θέλει. Απ' την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να διαμαρτύρεται η Τουρκία, παραδείγματος χάρη για τις καλές σχέσεις της Ελλάδος με το Ισραήλ, όταν η Τουρκία είχε ειδικό σύμφωνο στη δεκαετία του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο εν συνεχεία συμμετείχε η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Εγώ θα σας πω κάτι. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται αμιγώς και οριστικώς και μόνον για τα θέματα των ενεργειακών αποθεμάτων. Αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται για την κυριαρχία, κύριε Μελικόνη. Η Τουρκία θέλει να είναι μεγάλη δύναμη και να κυριαρχεί. Και επομένως εκεί είναι που αρνούνται να κάνουν πίσω.
Θα μου πείτε είναι ένας μεγαλοειδεατισμός. Είναι la folie de grandeur, όπως λένε οι Γάλλοι, η τρέλα του μεγαλείου. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται για την κυριαρχία επί παντός επιστητού. Mm-hmm. Όχι μόνο για τα ενεργειακά αποθέματα. Κυρία Γιαννάκου, η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση ή τουλάχιστον έτσι λέει, αν πιστέψουμε ότι αυτές οι διαρροές για το διάλογο που είχε συμφωνηθεί και αναβλήθηκε δεν είναι πραγματικές. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ευλόγως ότι αν δεν φύγουν τα τουρκικά πολεμικά πλοία και το Roots Race από την περιοχή που η Ελλάδα λέει ότι είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, λέει γιατί δεν την έχουμε οριοθετήσει επισήμως, δεν πρόκειται να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Ακούγεται λογικό. Έχει δίκιο. Το να λέμε έχει όμως δίκιο, ότι αν κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου θα κάτσουμε μόνο για την υφαλοκρηπίδα και για καμία άλλη διαφορά. Ακούγεται λογικό. Μπορεί κανείς να απαγορεύσει από τον συνομιλητή του, από το διάδικό του, να βάλει στο τραπέζι όποιο θέμα θέλει. Όχι, λογικότατο ακούγεται. Λογικό. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν γίνεται οποιοδήποτε διάλογος, παραδείγματος χάρη, αλλά και προσφυγή σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο, ναι, υπάρχει προσυμφωνία επί ποιου θέματος. Ναι. Αλίμονο αν η κάθε χώρα καθόταν στο τραπέζι μαζί με οποιαδήποτε άλλη, επί παντός επιστητού. Τότε η ισχυρότερη, παραδείγματος χάρη, στρατιωτικά χώρα θα πήγαινε να πολιορκήσει τη μικρότερη χώρα, ισχυριζόμενοι ότι αφού το έκανε αυτό, uh-huh, δημιουργεί δικαιώματα και άρα θα αρχίσει ο διάλογος επί των δικαιωμάτων που απαιτεί η χώρα αυτή. Βεβαίως έχουμε δίκιο. Επ' αυτού θα συζητήσουμε. Αυτό λένε οι διεθνείς συνθήκες. Επί ποιου θα συζητήσουμε, κύριε Μελιγκόνη, δηλαδή ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντοάν, ναι, με την τρέλα του μεγαλείου η οποία τον διέπει ισχυρίζεται περίπου ότι τα νησιά επειδή είναι κοντά στην Τουρκία πρέπει να ανήκουν στην Τουρκία. Θα σας θυμίσω ότι η Γαλλία έχει την Τενερίφη που είναι στο βάθος του Ατλαντικού, την Ίλντε Ρενιόν που είναι στον Ινδικό ωκεανό, uh-huh, τη Μουρουρόα που είναι κάτω από τις Φιλιππίνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη Χαβάη, ναι, και οι Βρετανοί πήραν το στόλο τους και πήγαν στα νησιά Φόκλαντς, τις Μαλβίνες νήσους, για να πετάξουν έξω τους Αργεντίνους. Ναι, για να μην χάσει η Θάτσερ τις εκλογές βασικά, αλλά τώρα... Αφήστε, για να μην χάσει, διότι ήταν και εκτιμένα τους. Μάλιστα. Και δεν είναι διατεθειμένοι να τα παραχωρήσουν, όπως mm-hmm, και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε κανένα κεκτημένο μας. Μάλιστα. Κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως αυτές που έχουμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη. Γεια σας. Καλό βράδυ.